Σε οριακό σημείο οδήγησε τα πρατήρια καυσίμων και στο Βόλο η πολυήμερη απεργία των τελωνιακών. Σήμερα υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις σε πετρέλαιο κίνησης, ενώ σε ό,τι αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη, τα αποθέματα των βενζινάδικων είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Βέβαια, για πετρέλαιο θέρμανσης ούτε λόγος, καθώς έπρεπε πρώτα να γίνει ο εκτελωνισμός καυσίμων κίνησης. Ακόμη δεν έχει έρθει σταγόνα πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπαθούν από ό,τι έχουν μάθει οι τηρείς να διώξουν πρώτα τα καθαρά καύσιμα που λέμε βενζίνης και πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή στην αγορά. Ναι, υπήρχε και τέτοια έλλειψη λόγω των απεργίες του 8ήμερη που ήταν στους Λιανιακούς. Ναι. Πολλά πρατήρια έχουν μείνει και εμείς είμαστε στο τέλος πλέον. Πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η αγορά θα πάει ομαλά πλέον. Και από Δευτέρα θα μπορούμε να πάρουμε και πετρέλαιο θέρμανση. Σίγουρα, σίγουρα. Μπορώ να πω και ορισμένοι συνάδελφοι που θα μπορούν και από αύριο να κάνουν διανομές. Εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα η κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανσης θα εξομαλυνθεί, ενώ η τιμή του θα διαμορφωθεί πάνω από τα 90 λεπτά το λίτρο. Με αυτό το δεδομένο, οι υφιστάμενες παραγγελίες δεν ξεπερνούν τις λίγες εκατοντάδες ευρώ για το κάθε σπίτι που θέλει να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης. Συνήθως ο άλλος λέει φέρνει μου πετρέλαιο, δεν έχουμε μεγάλες ποσότητες, οι οποίες ο καθένας κοιτάζει λόγω της οικονομικής δυσφραγίας που υπάρχει στο κοινό, να τη βγάλει όσο ανώδυνα μπορεί, αναλόγως τι μετρητό διαθέτει, για να πάρει και, το κατάλληλο, και την κατάλληλη ποσότητα του πετρέλαιου. 200-300 ευρώ δηλαδή. Με 200-300 ευρώ, άλλους 500, μέχρι εκεί δεν είναι παραπάνω.